φίλες και φίλοι του sportkiklades.gr. Γεια σας από το Δακ Νάξου. Από όπου θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι για τον τρίτο όμιλο του πρωταθλήματος της Αλφα Κυκλάδων. Ελλάδα την γέμιζε προς τον Καράη, είναι στην περιοχή ο Τάτσου Παναξιακού, βγάζει το δεύτερο δοκάρι και έχουμε το 1-0. Έχουμε το 1-0 από τον Γιώργο τον Καρούση, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Στο 7ο λοιπόν λεπτό ο Παναξιακός ανοίγει το σκορ. Με τον Γιώργο τον Καρούση. Μπράβο ρε Παχάρα Καρούση! Ένα μηδέν λοιπόν με τον Καρούση. Ο Καράη δημιούργησε προϋποθέσεις βγάζοντας την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ο έμπειρος ο Γιώργος Καρούσης. Ο Πιταράς είναι πίσω από την μπάλα και ο Κοτσαρής Πιταράς και έχουμε το 2-0 έτσι απλά από τον Αντώνη τον Πιταρά, ο οποίος στο 15ο λεπτό με αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ άφησε άγαλμα το Βολικάκι, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ έτσι νωρίς ο Παναξιακός. Μπράβο Τόνι! Παναξιακός λοιπόν βρίσκει το δρόμο προς τα δίκτυα με αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τόνι του Πιταρά. Περνάει μπαλά από όλους. Καράι θα βγει από πλάγια στην περιοχή, στο έδαφος ο Καράι και έχει δώσει άμεσα νομίζω την... Άσπρη βούλα ο Αντώνης ο Μουτάφης. Πιταράς και έχουμε το 3-0 σε ερώτημος λοιπόν προπόνησης ο Παναξιακός στο 18ο λεπτό με τον Πιταρά θα γράψει το 3-0. Στο 18 λοιπόν η ομάδα της Νάξου τριπλασιάζει τα τέρματα. Επικίνδυνα τώρα στην περιοχή και στο έδαφος και νομίζω ότι έχουμε και πάλι πέναλτι. Ο άλλος παίκτη από πίσω έτσι. Μαρκάρουν επικίνδυνα εκεί οι παίκτες του Ισίου και το πληρώνουν αυτό. Κίτρινη από τον κύριο Μουτάφη, ο οποίος θα πρέπει να κρατήσει τις ισορροπίες σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Ο Πιταράς και πάλι θα είναι ο εκτελεστής. Προφανώς υπάρχει εντολή για να ανεβάσει ο Αντώνης ο Πιταράς το... τα γκολ που έχει πετύχει και με αυτό λοιπόν φτάνει τα 3 στο παιχνίδι. 4-0 ο Παναξιακός, έτσι απλά στο 23ο λεπτό. Μπράβο Κοντζαρίς! Τρίτο hat-trick λοιπόν του Αντώνη του Πιταρά. Στο δεύτερο δοκάρι, πρώτη επίσκεψη στα καρέ της Ισίου και έχουμε γκολ! Έχουμε γκολ! Υπάρχει offside, έχει σκοτεί η σημαία της κυρίας Μελανίτη, πέτυχε τον γκολ ο παίκτης με το νούμερο 11 ο Ντόντα, ωστόσο έχει ακυρωθεί ως offside. Κάθεται η μπάλα, ακόμα μια επίθεση για τον Ασίου και τώρα αυτή τη φορά τον γκολ μετράει κανονικά, μια συστημένη μπαλιά του Δράκου. Είπαμε ότι ο Δράκος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής,
ο Ντόντα, ο οποίος πριν είδε την κυρία Μελανίδη να του ακυρώνει τον γκολ, αυτή τη φορά σκόραρε και ο Ασίου μείωσε λοιπόν σε 4-1 μέσα σε πανηγυρισμούς ακόμα και των φιλάθλων του Παναξιακού, οι οποίοι υποτικά Φουντοκίδης περνάει μπάλα από όλους από τον Κοτσάρη και έχουμε το 5-1, έτσι ρυθμούς προπόνησης. Ο Παπα-Νικολάου μετά από αυτή τη σέντρα του Κοτσάρη. Παπα-Νικολάου βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και στο 79 λοιπόν ο Παναξιακός έτσι απλά έκανε το 5-1. Φαντοκίδης, Βαθρακοκύλης. Ένα γύρισμα από τον Μπενίκου, η μπάλα στα χέρια του Βολικάκη και έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Μουτάφη, το τελευταίο λοιπόν σφύριγμα στο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο στο Δάκ Νάξου, όπου ο Παναξιακός πήρε μια εύκολη νίκη με 5-1 απέναντι στον Άσιου για την 8η αγωνιστική λοιπόν του πρωταθλήματος.